Θα συνδεθούμε τώρα με τη Νέα Υόρκη και ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της πολιτείας, το Mount Sinai. Εκεί θα συναντήσουμε την ογκολόγο Φιωρίνα Κυρίτση, η οποία εδώ και εβδομάδες δίνει τη μάχη κατά του κορονοϊού από την πρώτη γραμμή. Γιατρέ, καλησπέρα σας από την Κύπρο, από τη Λευκοσία. Καλησπέρα σας. Ξέρουμε ότι είστε σε υπηρεσίες στο νοσοκομείο στην Αστόρια. Γνωρίζουμε ότι εκεί ζουν πολλοί Έλληνες αλλά και Κύπροι. Και θέλω για αρχή να μας μεταφέρετε την εικόνα που επικρατεί εκεί αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο. Βρίσκομαι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες σε ένα από τα νοσοκομεία του Mount Sinai. Μεταφέρθηκα από το κεντρικό νοσοκομείο στο νοσοκομείο του Mount Sinai στο Queens, στην καρδιά της Αστόριας, ώστε να μπορέσουμε να στελεχώσουμε το νοσοκομείο, εφόσον είχαμε μεγάλη εισρωή ασθενών με την νόσο COVID. Αυτή τη στιγμή, ίσως είναι η πρώτη φορά μετά από τρεις εβδομάδες, που βλέπουμε ότι σταδιακά τα πράγματα ηρεμούν και το τμήμα επιγόντων δεν έχει αυτό το μεγάλο αριθμό ασθενών, τον οποίο είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Ηρεμούν τα πράγματα, λέτε, αλλά αν ανοίξουμε γενικότερα το πλάνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει αντίληψη ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Είδαμε ότι είναι και πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των νεκρών. Τι θεωρείτε ότι πήγε λάθος? Μήπως υποτιμήθηκε ο κίνδυνος από την αρχή, κυρία Κυρίτση? Το ότι τα πράγματα είναι σχετικά καλύτερα είναι εντελώς σχετικό. Όπως βλέπετε, τα νούμερα συνεχίζουν και είναι τραγικά. Άμα έχουμε ακόμη 400 ανθρώπους οι οποίοι πεθαίνουν καθημερινά, ενώ πριν από λίγες μέρες είχαμε 800 θανάτους την ημέρα, καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι αριθμοί είναι τρομακτικοί και τραγικοί. Οπότε όλα είναι σχετικά, γιατί η Νέα Υόρκη νομίζω έχει χτυπηθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πόλη και πολιτεία σε όλο τον πλανήτη. Θεωρώ ότι δυστυχώς η πολιτεία και ίσως οι ειδικοί δεν συνειδητοποίησαν οι συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν σε μεγάλες πόλεις της Αμερικής, όπως είναι η Νέα Υόρκη. Και αυτό που εννοώ είναι ότι πιθανότατο ο ιός να άρχισε να κυκλοφορεί εδώ πέρα πολύ νωρίτερα, πολύ πριν υπάρχουν τα μέτρα, και νομίζω ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Υπήρξε κάποιο περιστατικό που σας έχει συνταράξει και το θυμάστε πολύ έντονα, καθώς είστε άνθρωπος της πρώτης γραμμής, ζείτε καθημερινά όλες αυτές τις πρωτόγνωρες και συνταρακτικές, θα έλεγα, στιγμές? Υπάρχουν γεγονότα πάρα πολλά σε όλη αυτή τη διάρκεια που βρίσκομαι εδώ. Στην αρχή αυτό που με συγκλώνιζε ιδιαίτερα ήταν οι άνθρωποι που με κοιτούσαν και με έβλεπαν κάποιον με μία στολή που ήταν απόλυτα καλυμμένος και με ρωτούσαν αν θα πεθάνουν. Αυτή την ώρα την έλαβα πάρα πολλές φορές, δυστυχώς. Και από Έλληνες και από ομογενείς. Το οποίο στην αρχή με ταρακουνούσε και με συγκλώνιζε, γιατί ήταν και μόνοι τους. Δεν μπορούσαν να έχουν οικογένεια στο πλευρό τους. Πριν περίπου δύο εβδομάδες, την Κυριακή των Βαΐων, που πάλι ήμουν εφημερή, όπως είμαι σήμερα στο νοσοκομείο, δυστυχώς είχαμε και ένα πολύ ατυχές γεγονός, όπου κάποιοι από τους ασθενείς μου, δική μου ασθενής, δυστυχώς έχασε τη μάχη με τη ζωή. Προσπαθήσαμε να την αναλύψουμε μέσα στο δωμάτιο, προς ή άλλων τριών ασθενών, οι οποίοι ήταν σοκαρισμένοι και τρομαγμένοι με τις μάσκες οξυγόνου. Δεν καταφέραμε να τη σώσουμε. Και μετά από 20 λεπτά συνέβη το ίδιο σε μια ασθενή που βρισκόταν ακριβώς από δίπλα της. Αυτό ήταν συγκλονιστικό. Πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές. Συχνά παρακολουθούμε, κυρία Κυρίτση, συγκινητικές εικόνες από το νοσοκομείο σας με εξιτήρια ασθενών. Και αν θέλετε, αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε από αυτές τις εικόνες είναι ότι αυτές οι νίκες δεν ανήκουν μόνο στους ασθενείς που κερδίζουν τη μάχη, καταφέρνουν και βγαίνουν νικητές, αλλά και στους επαγγελματίες υγείας. Δηλαδή, εσάς, και θέλω την δική σας θέση πάνω σε αυτό. Όλοι είμαστε μαζί σε αυτή την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να διαχωρίσουμε πολίτες και γιατρούς. Εμείς απλά την χάνει να έχουμε την τεχνογνωσία και να έχουμε κάνει σπουδές στο πώς να παρέχουμε ιατρική βοήθεια στους ασθενείς μας. Αλλά και οι ασθενείς και οι πολίτες, ο καθένας πρέπει να κάνει το κομμάτι του. Και όσο ο κόσμος συνεχίζει να είναι καλός μεταξύ του, να δείχνει κατανόηση και να υπακούει τις οδηγίες και τις συμβουλές, νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Μπήκατε εσείς ποτέ στη διαδικασία να σκεφτείτε ότι είστε εκτεθειμένοι στον ιό και πώς μπορεί και η ίδια να νοσήσετε, να κινδυνεύετε από αυτή την πανδημία? Σε κάθε περίπτωση, και ιδίως στην αρχή, πριν να αρχίσουμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κορονοϊό και ο κόσμος ακόμη ερχόταν και οι κλινικές μας ήταν ανοιχτές και δεν φορούσαμε όλοι υποχρεωτικά μάσκα, νομίζω ο φόβος της έκθεσης και η έλλειψη πολλών πληροφοριών μας έκανε όλους ανήσυχους. Εγώ φυσικά και φοβήθηκα και ανησύχησα όταν μου ζήτησε ο πρόεδρος του νοσοκομείου ξαφνικά να μεταφερθώ στο νοσοκομείο για να προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Νομίζω είναι ανθρώπινο
αλλά το έκανα με μεγάλη χαρά, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς που γνωρίζουμε και είμαστε στην πρώτη γραμμή, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς άλλος να δείξει εμπιστοσύνη στο ιατρικό σύστημα. Απλά θα πρέπει να ακολουθούμε όλοι οδηγίες και να παίρνουμε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Έχετε απόλυτο δίκιο και κλείνοντας, θέλω το δικό σας μήνυμα προς τους Κύπριους, αυτό που θέλετε να μας πείτε. Θέλω να πω και στους Κύπριους πολίτες, στους Έλληνες πολίτες, ότι πραγματικά τους συγχαίρω για το πόσο καλά έχουν πάει και έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και στις δύο μεγάλες κοινότητες σε σχέση με τον κορονοϊό. Είναι και αυτοί οι ήρωες με τον δικό τους τρόπο, γιατί ακολουθώντας τις οδηγίες προστατεύουν τον εαυτό τους, την οικογένειά τους, τους πιο ευάλωτους ανθρώπους, αλλά επίσης προστατεύουν και τους ίδιους τους γιατρούς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και καλή δύναμη σας ευχόμαστε.